πολύ ασφαλές νερό. Η λέξη πόσιμο όσον αφορά τη κοία, τις παραμέτρους της κοία, αυτό που κατεβαίνει από το Δελφίνι υπερβαίνει κατά τη εχλωριότητα. Το λέω πιο απλά για να το καταλαβαίνω. Είναι όμως ένας πολύ ασφαλές νερό. Εκεί που είναι από πηγές, όπως είναι η Ψαρόπετρα, αυτό που κατεβαίνει από την Αγία Τριάδα. Από την Καρυδιά. Από την Καρυδιά που υδροδοτεί το κομμάτι το νότιο περίπου της Λεκάνης, αυτό είναι πόσιμο. Αυτή την εποχή είναι πόσιμο. Αυτό που τροφοδοτεί από το Δελφίνι έχει ελαφρά χλωριόντα, όχι, είναι όμως πολύ ασφαλές νερό. Σύμφωνα με την κοία όμως δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις. Μιλάμε για αυτή τη στιγμή. Τώρα, το Μάιο θα δώσουμε μια καινούρια ενημέρωση για το που βρισκόμαστε, για να ξέρει ο κόσμος από το Μάιο και μετά πού το νερό είναι κατάλληλο και τι προβλήματα υπάρχουν. Να προσθέσω κάτι. Όχι, συνεχίζω ότι δεν επηρεάζει καθόλου, επηρεάζει κατά τη τα υδρόμετρα μπορούν να γράφουν λίγο αέρα παραπάνω σε ψηλά. Η συνεχής ροή θα αργήσει να και να αποκατασταθεί πριν. Σε ορισμένες περιοχές έχει αποκατασταθεί. Δεν επηρεάζει η συνεχής ροή τόσο πολύ την ποιότητα του νερού. Δεν επηρεάζει. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και παρακαλώ. Έλα, Αγγελική. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε επαφή με την περιφέρεια, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Γανιάρη, έχουμε τη θετική του γνώμη. Θα γίνει, πρέπει να γίνει μια ερώτηση όμως εκ μέρους τους, μια ενημέρωση στο Υπουργείο Γεωργίας, ο οποίος είναι ακόμα έχει την κυριότητα. Για να μας παραχωρήσει ένα μέρος της ποσότητας του πράγματος για άρδευση. Το ίδιο έχει γίνει και με το Ζηφιά και με τα άλλα. Δηλαδή αυτό είναι ένα καθαρά αρδευτικό, έχει γίνει από το Υπουργείο Γεωργίας. Θα πρέπει να μας χωρίσει και ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με τον κύριο Γανιάρη και που θα όταν ολοκληρώθηκε το φράγμα του Ζηφιά, το φράγμα του Φυρόκυλα που έγινε από το, σε συνεργασία με το Δήμο και την πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κάθε φορά που ολοκληρώνεται το έργο παραδίδεται. Γιατί υπεύθυνη για την ίδρυυση και την άδρευση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Και ο λόγος για τον οποίο έγινε ο Κατράρης είναι για να δώσει νερό στους πολίτες. Από τη στιγμή λοιπόν που το φράγμα έχει γίνει τώρα 2 χρόνια και προχωρά τώρα και η σωλήνα της άδρευσης, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος του νερού για να μπορέσουμε να δώσουμε καθαρό νερό και στην Νότια Αιγαίο. Έχουν έρθει σε επαφή με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη. Δεν νομίζω ότι αληθεύει αυτό που λέτε ότι οι σχέσεις μας, κοιτάξτε να δείτε, εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Από εκεί και πέρα το τι στην πραγματικότητα υπάρχει είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, καλά κάνετε λοιπόν και γράφετε αυτά που γράφετε, εξάλλου πρέπει να γεμίσετε και τις εφημερίδες. Αν δεν βρείτε ειδήσεις, πώς θα γεμίσετε τις εφημερίδες. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και θα επαναληφθεί αυτή η διαδικασία μετά από περίπου 2-3 μήνες για να δούμε πού βρισκόμαστε. Και την εξέλιξη για το